Την αντίθεσή τους στις αλλαγές που προωθούνται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση δηλώνουν τα πανεπιστήμια της Κρήτης. Υπάρχει έντονος προβληματισμός σε πάρα πολλά πανεπιστήμια, από τη Θράκη μέχρι την Κρήτη. Σύμφωνα με τις πρόσφατες ανακοινώσεις του Υπουργείου Παιδείας, στις επόμενες πανελλήνιες εξετάσεις θα ισχύει η ελάχιστη βάση εισαγωγής που το κάθε τμήμα θα μπορεί να ορίσει ξεχωριστά ως προϋπόθεση για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια. Εάν για παράδειγμα ο μέσος όρος των βαθμολογιών στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο είναι 12.000 μόρια, τα τμήματα θα έχουν τη δυνατότητα να ορίσουν την ελάχιστη βάση εισαγωγής μέσα σε ένα εύρος από το 80% έως το 120%. Είναι προφανές ότι αυτό δεν σημαίνει ότι τα τμήματα ορίζουν την ελάχιστη βάση εισαγωγής όπως συνεχώς προβάλλεται. Γιατί η βάση εισαγωγής σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό θα καθοριστεί και πάλι από τις εξετάσεις. Καθώς ο συντελεστής αυτός θα ορίζεται κάθε χρόνο, υπάρχει δυνατότητα καθορισμού του αριθμού των εισακτέων σε πολύ μεγάλο βαθμό από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Και δεν ρωτάμε, γιατί αυτός ο καθορισμός του αριθμού των εισακτέων δεν γίνεται εξ αρχής από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων? Πρόκειται για έναν αλγόριθμο που περιλαμβάνει παραμέτρους, οι οποίες ουσιαστικά θα λειτουργήσουν ως κόφτης για την εισαγωγή υποψηφίων με πολύ χαμηλές βαθμολογίες στα πανεπιστήμια. Τι θα γίνει με αυτούς τους υποψηφίους? Πού θα κατευθυνθούν? Ποια θα είναι η διέξοδος που θα τους δώσει η πολιτεία στη μεταλλικιακή τους πορεία? Στην πράξη αυτό που αναμένεται να συμβαίνει είναι πως θα εισάγονται στα πανεπιστήμια περίπου το 60% όσων συμμετέχουν στις εξετάσεις. Θα υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός κενών θέσεων, ο οποίος θα δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα στη δυναμική των πανεπιστημίων της περιφέρειας. Κινδυνεύουν τμήματα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου από αυτή τη μείωση? Θα έχουμε πάρα πολλές κενές θέσεις σε πανεπιστήμια όλης της χώρας. Την ίδια ώρα, κατηγορηματικά αντίθετα, είναι τα πανεπιστήμια της Κρήτης στη δημιουργία πανεπιστημιακής αστυνομίας, σημειώνοντας ωστόσο πως είναι αναγκαία η φύλαξη των πανεπιστημιακών χώρων, αλλά με όργανα που θα λογοδοτούν και θα ελέγχονται από τα ίδια τα ιδρύματα. Η δημιουργία αστυνομικού σώματος στα ΑΕΗ που αναφέρεται σε εξωπανεπιστημιακούς θεσμούς δεν συνάδει με το συνταγματικά κατοχυρωμένο αυτοδιοίκητο των ελληνικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κρήτης χρειάζεται περισσότερους φύλακες που να αναφέρονται στις πριτανικές αρχές, καθώς και άλλα μέτρα προστασίας των πανεπιστημίου πόλεων, όπως φωτισμό και περιφράξεις. Χρειάζεται επίσης ελεγχόμενη είσοδο σε χώρους με ευαίσθητες υποδομές ή χώρους διοίκησης. Το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι επαρκές για την αντιμετώπιση φαινομένων ανομίας και παραβατικότητας στα ΑΕΗ. Η Σύνοδος των Πριτάνιων ήδη από τις αρχές Νοεμβρίου έχει τοποθετηθεί ομόφωνα ενάντια στην ίδρυση σώματος, το οποίο θα υπάγεται στην αστυνομία, θα υπάγεται στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη